Το σημερινό επεισόδιο είναι σε συνεργασία με την Enemba. Η Enemba είναι ένα site όπου μπορείς να βρεις διάφορα κλειδιά σε πολύ καλές τιμές για διάφορα ψηφιακά προϊόντα. Υπάρχουν χιλιάδες προϊόντα που μπορείς να εξαργυρώσεις στο site τους. Υπάρχουν εκατοντάδες παιχνίδια σε πολύ καλές τιμές. Μέσα σε αυτά είναι και το GTA RP. Σε μόλις 10 ευρώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον κωδικό Unboxerious όπως τον έχω γράψει εδώ πέρα και να πάρετε μια επιπλέον εκπτωσούλα. 3%. Μικρή είναι, αλλά είναι μια έκπτωση. Επίσης, άμα κάνετε εγγραφή με το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, θα πάρετε και ένα ευρώ bonus για την πρώτη αγορά σας. Καλησπέρα. Όπως βλέπετε, έχει πάει απόγευμα και είμαστε εδώ στη Φάρμα ακόμα μαζί με το Σύφη. Θα πάω να το συναντήσω να συνεχίσουμε τις δουλειές που είχαμε αφήσει από το προηγούμενο επεισόδιο, που είχαμε θερήσει το νούμερο 25 το χωράφι, το μεγάλο που είχαμε αγοράσει. Ελπίζω να σας άρεσε το προηγούμενο επεισόδιο γιατί το διασκεδάσαμε. Και σήμερα θα πάμε να το καλλιεργήσουμε, να το λιπάνουμε άμα προλάβουμε, να ρίξουμε λίπασμα και να βάλουμε και μια καινούργια σοδιά. Για να το μαζέψουμε στο άλλο επεισόδιο, στο επόμενο επεισόδιο και να έχουμε ένα καλό τζίρο να αγοράζουμε πράγματα. Σήμερα, όπως βλέπετε, είμαστε στο 1 εκατομμύριο. Δουλέψαμε, πήραμε και ένα δάνειο. Και θα αγοράσουμε αυτό το χώρο εδώ πέρα που είχαμε πει με τον Σύφη. 540 χιλιάρικα που ήταν, για να έχουμε και υπόστεγα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε δικά μας. Να έχουμε και το σπίτι, να κοιμόμαστε λίγο εκεί πέρα, να πίνουμε τα καφεδάκια μας. Έχουμε όλες τις φάρμες εδώ, όπως είχατε δει στο προηγούμενο επεισόδιο, είχε για πρόβατα, για άλογα, τα πάντα όμως. Και θα συνεχίσουμε πολύ δυναμικά εδώ στο χωριό. Έχουμε όρεξη για δουλειά και οι δύο. Σύφη, έλα λίγο το σπίτι, σε θέλω. Άντε, έλα. Ανοίγω την πόρτα. Πήρηξα το φράχτη, χρειάζεται. Λοιπόν, πήγα στην τράπεζα εδώ στο χωριό. Ναι. Και μου δώσανε, τους είπα για να αγοράσουμε το σπίτι, να έχουμε να μένουμε, ρε. Μου δώσανε ένα δάνειο. Τα εγκρίνανε. Αμέσως, ναι, ρε. Λέει να τους επιστρέψουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, αν μπορούμε, όσο πιο σύντομα γίνεται. Εντάξει, πιστεύω, άντα. Δεν έχω βάλει καθόλου τέτοια, τόκους τέτοια δεν έχω. Λέμε με τη μία θα. Όλα ντούκου. Όταν φτάσουμε, θα περάσω από εδώ εγώ. Ατόφια. Μακούς, ατόφια. Ζεστά. Μας δώσανε γύρω στα 700 χιλιάρια κάπου εκεί. Είμαστε στο 1 εκατομμύριο. Εδώ αγοράζω το σπίτι. Μίλησα με το μεσίτη. Μόνο το σπίτι αγοράζεις, όλο το οίκημα αγοράζεις. Όλο το οίκημα εδώ πέρα, τα πάντα. Πω, όλες αυτές τις αποθήκες όλα. Όλα τα πάντα εδώ, για τα ζώα όλα. Τα πάντα. Λε. Πού είσαι, ξέχασα. Εδώ ρίχνω μια ματιά στις αποθήκες μας. Α, εδώ είσαι. Περίμενε, βρε. Πώς περπατάς έτσι μεθυσμένος, τα πιες πάλι. Είχα πιει κάτι μπυρίτσες το μεσημέρι. Πάλι ρε. Άστα. Κοίτα εδώ υπόστεγα που θα έχουμε για τα εργαλεία μας. Κάτσε το αγοράσω. Πάω λίγο να. Να έρθω να υπογράψω εγώ. Θες υπογράψεις. Ναι. Άντε υπέγραψε. 547 χιλιάρικα θέλουν. Να υπογράψω σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν. Το πήρες. Το υπέγραψα. Το πήραμε. Το είδα και εγώ, το πήραμε. Ωραίος. Δεν έχουμε καμία άλλη ιδιοκτησία, τίποτα, μόνο αυτά τα δύο. Είμαστε καλά. Είναι αρκετά στρέμματα. Δικό μας όλο τώρα. Όλο. Λοιπόν, πάω να φέρω την κομπίνα να την βάλουμε στην αποθήκη. Να την πάω εγώ. Άστο, με έρχομαι. Παίρνω το τρέλιο το άλλο. Τις καρότσες, ναι. Πώς θα το βγάλω τώρα από εδώ που το έχω σαν γάμο. Όπω. Έλα το κουμαντάρα, έλα, φύγεσαι, έρχομαι τώρα. Λίγο πίσω να βάλουμε τις αποθήκες μέσα και μετά να γυρίσουμε να σπείρουμε το χωράφι για παιδιά. Ναι, αυτό, να αγοράσουμε κανένα τραχτεράκι. Έρχεσαι από πίσω μου. Τώρα το έβγαλα από το μαγαζί, ρε, ήταν δύσκολο, εκεί που το είχα χώσει. Έρχομαι όμως, μην αγχώνεσαι. Έχει εδώ μια μικρή γεφυρούλα, δεν ξέρω αν περνάει κομπίνα. Περνάει, μη φοβάσαι. Άμα χωράει εδώ πλαϊνά. Δεν χωράνε τα μαχαίρια. Πώς το κάνουμε. Ωραία, τι πάθαμε. Τώρα. Εκτός αν αφήσουμε το μαχαίρι κάτω και το σμπρώξουμε με τίποτα να. Δεν κοτσέρνει το μαχαίρι, Όχι, δεν έχει. Για τράβο παραπέρα, έχει μια γέφυρα εκεί. Η άλλη είναι κανονική, μήπως περνάει από εκεί. Ναι, και αυτή είναι μικρή, γιατί ήταν μέχρι 8 τόνους αυτή εδώ πέρα. Ξύλινη. Μέχρι 5. 5 είναι αυτή. Ναι. Τότε θέλουμε προσοχή μετά να το φορτώσουμε. Και εκεί έχει παντού ποτάμια, ρε φίλε εδώ. Πω, ούτε εδώ περνάω. Περνάω ωριακά, πιστεύω. Έχω ανοίξει τις πόρτες εγώ εδώ πέρα.
Έλα από πέρα. Την πρώτη πέρα αριστερά. Πού να το πάω τις κρότσες, τις βάλω εδώ. Είναι μερικές μηχανές που παίρνουν, παίρνουν και λίπασμα μέσα. Έχουν και λίπασμα, πόσο έχουν αυτές? Πρέπει να είναι ακριβές. Μία οικονομική κάνει με 9 μέτρα πλάτος, κάνει 104.000. Καλά είναι, μόνο λίπασμα? Όχι, και λίπασμα και το οργόνι ταυτόχρονα και σπέρνι. Και το σπέρνι, ναι. Καλά είναι. Απλά με 9 μέτρα όλο το χωράφι θα τελειώσει ποτέ. Ναι, ισχύει. Θέλουμε τουλάχιστον 12. Μετά πάμε στις 215.000, 14,4 μέτρα. Μαζί με λίπασμα και αυτό? Μαζί με λίπασμα, την ίδια δουλειά. Oh. Αλλά θέλει και τραχτέρ 420 άλογο αυτό. Oh, δεν έχουμε. Κάτσε, ανοίγω λίγο τις πόρτες και έρχομαι και εγώ μπροστά εκεί. Να δω και εγώ τι έχει. Εγώ λέω να πάρουμε δύο από αυτές των 9 μέτρων, να έχει το καθένας από ένα. Γιατί μετά έχουμε και άλλο χωράφι, μπορεί ένας να κάνει το ένα χωράφι, ένας το άλλο και να μην τα κάνουμε ταυτόχρονα. Ναι, ισχύει. Να πάρουμε δύο 9 μέτρες. Δύο 9 μέτρες για να το τελειώσουμε πιο γρήγορα. 18 μέτρα πιάνουμε. Ναι. Καλά είναι. Τι τραχτέρ θέλει όμως χθες? 270 άλογα. Το φαίνεται αυτό που έχουμε, που πήρες χθες, πόσα είναι που έχεις βάλει και το πρόγραμμα? 140 άλογα. Είναι πολύ πιθανό. Δεν θα το πηγαίνει καθόλου. Λες, ε. Βασικά λέω να το δοκιμάσουμε. Το δοκιμάσουμε. Έλα στο κατάστημα με το τραχτέρ. Μέσα είμαι. Εδώ είμαι. Με το τραχτέρ. Ναι, ναι. Το έχω φέρει. Μισό τότε. Να το πληρώσω. Το πληρώσεις ή θα το κάνουμε ενίκιο? Εγώ λέω να το πληρώσουμε, να μην τρέχουμε ενίκια. Κάνε ένα ενίκιο, να το οργώσουμε, να το τελειώσουμε σήμερα. Και το επιστρέφουμε και μετά, άμα μας κάνει τη δουλειά μας, το παίρνουμε στο επόμενο. Αφού την κάνει τη δουλειά μας το μηχάνημα, αυτό θα μείνει ούτως ή άλλως. Γιατί δεν τελειώσουμε το public leasing, ναι. Είναι σίγουρο? Ναι. Μην πάνε χαμένα, όχι, ε. Όχι. Να, πάρ' το. Κατέβα λίγο από το τραχτέρ για να φτάσω στο κατάστημα. Τι να κάνω? Κατέβα λίγο από το τραχτέρ. Γιατί, πάω να το πάρω εγώ. Ναι, κατέβα λίγο. Πού είσαι? Περίμενε το. Εδώ, το κοτσάρο. Α, στο κατάστημα. Ναι, το κότσαρα, ναι. Έχει και για λίπασμα, βλέπω το δεξαμενή και για... Έχει και μπέκ για λίπασμα και έχει και για τους σπόρους. Ωραία, τότε να το γεμίσεις. Φέρε κάποια παλέτα. Φέρε παλέτες, ναι, γιατί αργότερα θα βάλουμε τα άλλα μέσα στο χωράφι. Λοιπόν, τι χρειάζεται? Λοιπόν, θέλεις σπόρους. Seeds και fertilizer, το liquid. Liquid θα βάλουμε, liquid. Είναι αυτό που λέει Solid Fertilizer Big Bang. Ποιο λες, να δω κι εγώ. Φυσικά όχι. Στις παλέτες θα πας. Big Bucks είναι... Θα πάρεις τα seed. Seeds που είναι? Στο Big Bug, ναι, ναι. Με τα 900 ωραία. Που είναι. Και το άλλο δίπλα είναι, μου φαίνεται... Δες πως θα θέλει για να γεμίσεις, σου βγάζω 3. Κάνω refill εδώ να δούμε πόσο... Άνετα, είναι πολύ λίγο ρε. Γέμισε. Δύο τόνους είναι. Κάτσε να βάλω και τα άλλα. Δύο πήρε. Όχι, έχει πάρει ένα μέχρι στιγμής. Περίμενε. Θέλει και λίπασμα. Θέλει, ναι. Να φέρει το πίσω. Κοίτα και αυτό το τραχτέρ πιστεύω θα το πηγαίνει. Το πηγαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε άλλο. Ανοίγει μόνο του το καπάκι. Έχει ότο. Αυτόματο. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Για κατέβα λίγο πάλι. Α, παίρνει 3 τόνους ρε. 4 ή 3. 3 τόνους παίρνει. Μια χαρά. Μα φτάνει το κάνουμε. Ναι, ναι, 3 τόνους. Βγάλει και ένα λίπασμα. Μια παλέτα. Κατέβα λίγο να δω τι λίπασμα θέλει. Δεν λέει. Fertilize το άλλο ρε. Το υγρό. Πάρε ένα τσουβάλι να δούμε. Ναι, απλά να δω ποιο είναι. Κατέβα λίγο. Το παίρνω εγώ ρε. Το πήρα εγώ. Το πήρε. Ναι, κοίτα που το πήγαν οι άλλοι, ρε. Οπότε σώμα, τώρα πρέπει να πάρω άλλο ένα και εγώ τώρα, έτσι. Κάτσε να δούμε αν είναι αυτό το λίπασμα ή αν είναι το άλλο. Γι' αυτό σου λέω να μην κάνουμε λάθος. Δεν πειράζει. Κάνε λίγο άκρη. 17. Έλα, φέρτο. Έρχομαι. Όπως είσαι. Έλα, αυτό είναι, εντάξει. Αυτό, ωραία. Αυτό είναι το παίρνει. Αυτό είναι, ναι. Θέλουμε κι άλλους. Ωραία. Ήταν 1000, θέλουμε άλλο. 1-2, 1,5 κάπου εκεί. Κάτσε, παραγγέλνω εγώ. Παίρνω εγώ άλλο ένα. Έφερες. Ναι. Κοίτα που το πήγε τώρα ρε ο άλλος. Μόνος.
Του έχω πει να το πηγαίνει από πίσω, ρε. Να μην μας ταλαιπωρεί τώρα εδώ. Αφού είναι βλάκες. Λοιπόν, περίμενε. Οπότε πάμε στα Cinders. Ποιο πήραμε αυτό. Έλα, κοίτα. Εντάξει είμαστε. Κοίτα. Παίρνει κι άλλο. Όχι, δεν παίρνει. Δύο τόνους λίπασμα και τρία τέτοιο. Ωραία. Έχει. Κάτσε να πάω να κάνω μια δοκιμή. Πάω να κάνω μια δοκιμή εδώ, άμα το τραβάει το τραχτεράκι. Μην χρειάζεται να πάρουμε τραχτέρ. Να σου πω την αλήθεια, τραχτέρ μας φτάνουν τα λεφτά να πάρουμε ένα τουλάχιστον. Όχι, το τραχτέρ θα το νοικιάσουμε, δεν υπάρχει λόγος. Πού πας, ρε? Α, εδώ ξεκίνησα την αθρούλα. Ανάψανε και τα φώτα, πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε για σήμερα, ε. Πω, πω, όντως. Μα... Κάντε μια δοκιμή, σηκωνόμαστε το πρωί να το ξεκινήσουμε. Ε, ναι, από χτες, από το πρωί δουλεύουμε. Ίσως θα κοιμηθούμε και... Ναι, ρε, κάτσε. Κοίτα, είναι και άλλοι από πίσω. Βασικά χαμήλωσε εδώ και δεν σαν τραβάει, αλλιώς μετά πάμε και το φτιάχνουμε. Κάτσε λίγο. Ωπα, ωπα, μου φύγει το τιμόνι. Ρε, τι γίνεται τώρα. Θρησιώς ποτέ. Μου φύγε, μου φύγε. Όπου έχουν καθίσει τα λάστιγα, το βάρος. Ναι, ρε. Είναι πολύ βάρος. Είναι δύσκολο το τιμόνι τώρα, βαρύ. Φέρ το, άντε ρε. Τι κάνεις. Μπερδεύτηκα από τους καθρέφτες, ρε, τώρα να το ισιώσω λίγο εδώ. Ξεκίνα το από εκεί, δεν πειράζει. Ας μην πιέσω πιέσω από εδώ. Έχει μετά, ναι. Χαμήλωσε το μονάχα να δούμε αν του πάει. Αυτό, να το βάλουμε μπροστά. Και βάλω το να φυτεύει. Όχι wheat, wheat. Σόγια. Σιτάρι, wheat. Σόγια. Όχι, wheat, σιτάρι. Σόγια ρε, να βγάλουμε λίγα λεφτά ρε. Και με το σιτάρι θα βγάλουμε. Λες, θα βάλουμε και μπάλες. Στάρι το βάζω τότε. Το πάει ρε. Με 7 χιλιόμετρα το πάει. Ανεβάζει 10, 10 χιλιόμετρα, ναι. Με 10 πάει το μηχάνημα ούτως ή άλλως. Είμαστε στα 9 τώρα χιλιόμετρα και ανεβαίνει λίγο ακόμα, πάρει λίγο φόρα. Εντάξει, το πηγαίνει πιστεύω. Ωραία. 9 χιλιόμετρα. Εντάξει, είμαστε σύφοι. Τι το χτέρι είναι αυτό, τι μάρκα είναι. Το φαίνεται το 509, 309, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Στα medium είναι. Στα medium, small, να σου πω. Κοίτα στον καράζ, ρε. Που έχουμε στα χαρτιά. Τώρα αυτό έχει ένα ελάττωμα. Καλό κάνει που του ρίχνει και λίπασμα 50%. Μ' ακούς? Ναι. Απλά μετά για τη δεύτερη παρτίδα με το λίπασμα θέλει να πάρουμε μηχάνημα κανονικό. Για να το περάσουμε live. Για να το περάσουμε λίπασμα, ρε. Ναι. Εδώ είναι 20% λίπασμα. Ακόμα λέει needs blowing, γιατί ρε? Γιατί το καλύτερο είναι να το κάνεις blowing πρώτα, να το οργώνεις και μετά να το σπείρεις. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα, για αρχή ας το κάνουμε έτσι. Πάμε λίγο με αυτό το σπίτι να ρίξουμε ένα λίπνο, γιατί νυχτώνει. Άρας. Growing wheat. Έχουμε βάλει wheat, έλα. Ωραία, πάει κοιμηθούμε λίγο. Πάμε, έλα. Με τα πόδια πάμε. Δίπλα είμαστε, γι' αυτό έχουμε νοικιάσει εδώ χωράφια. Αγοράσει χωράφιο, νοικιάσει. 6 ώρα θα σηκωθώ εγώ. Όχι τόσο νωρίς, ρε. Κοιμήσου λίγο. Ρίξαμε δουλειά σήμερα. Καλά, είναι αυτό που είπαμε. Πόσες ώρες. Δεν κοιμηθούμε τώρα. Πάμε πιούμε ένα ποτά για να χαλαρώσουμε και μετά. Κάνεις και μπάνιο, ρε. Κολυμπάς κανονικά, ρε. Ξέρω. Πόβο. Έχεις full ενέργεια, σε βλέπω. Μπες να κλείσω. Άντε, κλείσει την πόρτα. Λοιπόν. Έχουμε τις άλλες πέρα εκεί τις μπαλκονόπορτες, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ κοιμηθώ κανένα 10 ώρο. 11 ώρες θα κοιμηθώ. Και εγώ 11 ωρίτσες, τα λέμε το πρωί. Άντε ρε, καλή νύχτα. Κοίτσο. Τι κάνει ρε. Ρε κοίτσο. Πόσες ώρες κοιμηθήκαμε ρε. Γίνεται εδώ ρε. Πόσες ώρες έβαλες ρε. Τι γίνεται εδώ. Πόσες ώρες έβαλες ρε μαλάκα. Αν τα λεφτά μας. Ωραία. Άπαπα. Σταμάτα το ξύπνα. Πώς. Ξύπνα. Λοιπόν, στο σπίτι με. Ξεκίνα να πας να σπείρεις εσύ. Τράβα μαγαζί εσύ. Πάω να πάρω το μηχάνημα που έχουμε αγοράσει. Φίλε, το wheat εδώ μεγάλωσε. Όχι μόνο έγινε, μεγάλωσε, ξεράθηκε, έβαλε και χόρτα μέσα. Ξαναπάρω το από πάνω, πέρασε το. Ναι ρε, γαμώ το. Μας πλάκωσε το στρώμα από όσους μήνες ρε. Τι πάθαμε. Νίλα. Νίλα μεγάλη. Είναι μεγάλο ρε αυτό. Πόσο είναι 9 μέτρο. Ναι. Τελειώνεις καλά με αυτό. Θα παθαίναμε κι άλλη νύλα. Θα φεύγαμε στο ποτάμι τώρα.
Δίπλα στο μαγαζί έχουν βάλει ποτάμι, ρε φίλε. Κοίτα και ο άλλος εδώ, ρε φίλε. Σήκω φύγε ρε από εδώ, βλέπεις. Κορνάρι κιόλας, ρε. Τον βλάκες όλοι. Ρε βλάκα γάμο, το κερατό μου θα μου κάνει να φύγω, ρε. Θα πληρώνουμε και τους βλάκες, αποζημίωση. Ας τα να βάλει. Άντε ρε και εσύ παίρνει, άντε, άντε. Wait, να βάλω, να βάλω να βγάλουμε τα λεφτά μας με καμιά σόγια. Τι τιμή έχει σόγια? Η σόγια αυτή τη στιγμή έχει 1500, έχει πέσει λίγο, έχει πέσει 100. Ανεβαίνει το wheat σαν 716. Όντως πάμε μια σόγια. Σόγια θα βάλω. Να έχουμε, να βγάλουμε. Και με τη σόγια βγάζεις μπάλες ή όχι? Όχι. Oat, κανόλα, σόγια, soy beans, ε. Ναι. Ωραία. Ξεκινάω. Να δω πως πάει. Πάει καλά, εντάξει. Είμαστε ωραία. Ξεκίνησα. Πράγμα. Ξεκίνησα, εντάξει πάει. Προχωράει. Άντε. Άντε και του χρόνου. Εμένα δεν μου γεμίζει λιπάσματα για κάποιο λόγο. Γιατί? Πάσε ακριβώς διπλά. Ναι, κολλητά είναι. Τα εκοπήρατα, κανονικά. Solid, ρε. Το... Ναι, αυτά πήρα. Πώς το λέει? Που γράφει πάνω ECO 17. Θα σου πω. Ναι, αυτά είναι. Ας, εντάξει, τώρα τα πιέσαι. Έχει σκαλοπάτι εδώ για να ανεβαίνεις να το κάνεις refill. Ναι, ρε. Άμα δεν πιάνει το αυτόματο. Ωραία, λοιπόν, έρχομαι και να ξεκινήσουμε. Άντε, πιάσε από την άλλη γωνία, όπου θες εσύ. Το καλό αυτά τα μηχανήματα που διάλεξες είναι ότι περνάς και λίπασμα και όλα. 3-1, ρε. Λίπασμα το κάνει και... Χρειάζεται να χαίρε ακόμα λίπασμα μόνο και ξεμπερδεύεις. Αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Στο χειρισμό του είναι μέχρι το μάθημα, εντάξει. Λίγο μέχρι το ισχυό. Είναι βαρύ λίγο το τιμόνι, φεύγει και εσύ, μπορεί να φεύγει. Γιατί είναι λίγο παράγωνο μου φαίνεται. Εντάξει μωρέ. Απλά μην αφήνουμε κενά. Αυτό, κενά δεν αφήνω, ούτε στην άκρη. Δεύτερη φορά πας πάνω ή πρώτη? Πρώτη ρε, πρώτη, ακόμα δεν έχει τελειώσει πρώτη. Είναι αρκετή, είναι δύσκολη η δουλίτσα. Εντάξει. Οι κομπίνες που είχαν πάρει, πώς τα μέτρα ήταν η κάθε μία? Κομπίνες. Ναι. Πόσο να ήταν? 9 όλες. 9. Άμα ήταν 9 σκέψη είχαμε τελειώσει σχετικά γρήγορα. Ή 7,5. Όχι ρε, δεν ήταν 7. Με τίποτα. Να ήταν 12. 12 νομίζω. Όχι, 12 και 12, 24 δεν ήταν ρε, όχι. 7 ήταν, 7, 7 και βγαίναμε 14 συνόλου. Α, τώρα τελειώσουμε πιο νωρίς. Κάτσε να δούμε τώρα πόσο είναι. 7,5 μέτρα, άρα θα τελειώσουμε πιο γρήγορα μου φαίνεται τώρα. Εντάξει. Το μάζεψες δεξιά εσύ από εκεί ρε? Ή όχι? Ναι. Α, το μάζεψες κάτω. Κάτω εδώ το έχεις μαζέψει δεξιά? Όχι. Μία ευθεία, ναι. Α, το έχεις κάνει μία ευθεία φαίνεται. Εδώ παρακάτω θα βρεις λίγο, το είχα πάει. Μονοβοντά. Έχει φύγει λίγο δεξιά. Πιο γρήγορα μου φαίνεται τελειώνουμε τώρα. Ναι, είναι πιο μεγάλο ρε. Πιάνουμε 14 μέτρα. Καλά πάμε και από λίπασμα δεν τρώει τόσο μου φαίνεται. Εγώ είμαι στο 88%. 83% εγώ. Ρίχνει λίπασμα με ένα πίσω γιατί δεν το βλέπω να... Όχι ρίχνει. Δεν το ρίχνει, απλά λογικά όταν το φυτεύει το πετάει. Το βάζει μέσα μαζί κάπως. Ξέρω. Λίπασμα δεν το πιάνει αμέσως, πρέπει να σκάσει λίγο, ε. Δεν ξέρω, δεν έχει. Έχει και αυτό που το χωρίζει, να κάνει λούκια, ε. Ναι. Δεν το βάζω. Όχι, όχι. Αυτό γιατί είναι, για να χωρίζουμε? Δεν ξέρω. Μπορεί να βάζεις δύο καλλιέργειες, ρε. Και να το θες το χωρίζεις τη μέση. Ναι, λογικά κάτι τέτοιο. Για να μην τα μπερδεύουμε. Κάτι δεν μου αρέσει όμως το GPS. Άμα κοιτάξεις το χάρτη, δεν μου αρέσει κάτι. Τι? Το χάρτη το μεγάλο μου κοιτάξει, εκεί που λέει άμα το έχουμε σπείρει. Ναι. Α, growing, το πράσινο και το άλλο harvest, εντάξει μια χαρά είναι. Τι βάζουμε τόση ώρα? Σόγια. Εγώ έβαζα wheat.
Αλήθεια, ρε μαλάκα, και το έχει κάνει έτσι μπερδεμένο. Ναι. Όχι. Παναγιά στα μάτια. Ξέρεις, έχεις κάνει τώρα, από εκεί να το έκανες στο μισό εντάξει, αλλά από εδώ έχεις παίξει και το δικό μου μέσα εδώ και δεν μπορούμε να βάλουμε την κομπίνα. Μια σειρά το έχω βάλει. Μην βάλεις άλλη εδώ, γιατί δεν μπορούμε να μαζέψουμε με την κομπίνα, θα κολλάει και το άλλο μέσα και δεν το μαζεύει. Ωγω, τι πάθαμε. Τι έκανες, ξέρε. Δεν το πρώτο, ξέχασα. Βάλε το μισό τουλάχιστον τέτοιο και το μισό τέτοιο από μένα. Ρε, έχεις πάει και εδώ κάτω εσύ. Το έχω πάει λίγο και εκεί. Γάμο. Ένα θεός ξέρει τι θα γίνει. Πω, τι θα γίνει εδώ μέσα. Μόλις μεγαλώσει. Ανυπομονή για το μάζεμα. Τι ανυπομονή τώρα εδώ, κάτι έχει γίνει. Γιατί το βλέπω άλλο χρώμα κάτω, γι' αυτό σου είπα εδώ. Έχει ψηλό η αποθήκη μας. Πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει. Wheat εδώ λέει, γαμώ το κερατό μου. Σόγια εδώ. Κάμεστε τώρα, προχώρα να τελειώσουμε. Εδώ έχει σόγια, εδώ έχει wheat. Ανυπομονή για το μάζεμα, ε. Ναι. Τι έμε, εδώ θα κάνουμε καρναβάλια τώρα. Δεν πειράζει. Πόσα στρέμματα να είναι αυτό εδώ πέρα, ρε. Θα είναι. Πάνω από 10. Τι ξέρω. Πάντως στη μαλακία δεν κάναμε. Αυτό είναι όντως. Γι' αυτό μου το έχει κάνει εμένα έτσι, ρε μαλάκα. Και λέω τι έχει κάνει εδώ. Έχω βάλει λίγο σόγια και είναι πράσινο έτσι ανοιχτό. Και μου έχει περάσει την ευθεία από μέσα με το άλλο. Ναι, έλεγα κι εγώ γιατί είναι ξεχωριστό. Το στάρι. Τώρα το βλέπω. Δεν πειράζει. Έχει κάνει εδώ. Α, εγώ μου φύγε εδώ το τιμόνι εδώ και έχω κάνει. Ωρε φίλε εδώ, τι έχω κάνει. Τώρα, ναι. Πού κοιτάς τον αγώνα. Θα το τραβήξω όλο εδώ πέρα να έχουμε στάρι. Το μισό θα το περάσω και εδώ που έχει περάσει εσύ, ρε. Καταλαβες. Εγώ τώρα εδώ το περνάω όλο τέτοιο κάτω. Δεν έχει καθόλου εσύ από εδώ. Ναι, εδώ θα το περάσω κι εγώ τις άκρες εδώ λίγο. Το μισό θα κάνω. Δες, λογικά θα ξεχωρίζει κάτω το πάτωμα. Δεν ξεχωρίζει το πάτωμα κάτω, όχι. Εγώ θα περάσω εδώ μέχρι τα λουλούδια που είναι και θα πλακώσω από εδώ να κάνω και το άλλο, το υπόλοιπο σόγια που έχεις κάνει εσύ με στάρι. Ένα κομμάτι θα περάσω, εγώ παίρνω το λίγο από πάνω όπου ξέρω. Θα περάσω από πάνω, ξανά. Ανάμεικτο θα γίνει. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ το πάω ευθεία στα λουλούδια, έλα συνέχισε το εσύ, θα έρθω και εγώ να το βάλουμε weed μετά, το συνεχίσουμε. Να ξέρω. Α, εδώ τελευταία ευθεία κάνει κάτω εσύ. Η τελευταία ευθεία, ναι. Μετά έλα με το weed, θα έρθω και εγώ ξανά, βοηθήσω. Απλά κάτι να βάλουμε ως σημάδι, ξέρω εγώ, για να το, βασικά. Για απλά για να ξέρουμε ότι είναι τέτοιο. Να βάλω κάτω... αυτό το... Άστο, θα έρθω να τραβήξω μία με το τραφτέρο όπως έρχομαι μπροστά εκεί. Κάνε μια βλακιά εσύ εδώ πέρα. Εκεί που θα βγω εγώ θα κάνω μια βλακιά και θα το συνεχίσεις εσύ τέρμα πάνω. Εγώ καθα... εδώ το τραβάω εδώ τώρα, μια ευθεία πάνω τώρα. Οκ, okay, και το περίσσευμα το κάνω εγώ. Όχι wheat, σόγια θα τα βάλουμε, ό,τι μείνει. Αριστερά από σένα. Όπου δεν έχει φαίνει με τίποτα. Εγώ σου είπα να κάνω το άλλο το χώρισμα, ρε πλάκα. Δεν πειράζει. Μην το πλακώσεις πάλι ευθεία πέρα. Τράβω το ευθείες για να πάω εγώ με, το... με τη σόγια τώρα εδώ. Εγώ θα κάνω από εκεί και πέρα που έκανα. Ναι, αυτό. Θυμάσαι που το παίρνεις από τώρα. Ή έτσι το περνάς. Όχι, έχεις περάσει από τις ευθείες. Έχεις περάσει τις ευθείες, ρε. Εδώ, δεξιά που πήγαινες. Σταυρωτά. Α, αυτά, ναι, θα βάλω. Άμα δεις δουλειά που κάνω εγώ εδώ πέρα. Μπορείς να ανοίξεις άμα πατήσεις είναι ανοιχτό καπάκι και να βλέπεις μέσα το λίπασμα και τους σπόρους από πάνω. Ξέρω. Δεν ξέρεις από τώρα στο είπα. Το ξέρω, είπα. Εδώ μια ευθεία είσαι. Πού είναι η ευθεία όμως. Πού είναι το εδώ, δεν φαίνεται εδώ πέρα. Αυτό το κενό πέρασε το εσύ όλο. Με soybean. Ναι, το κενό δεν το ξέρω ποιο είναι. Εδώ που έχω αφήσει, ρε. Που δεν είναι, που είναι καλλιέργεια. Άλλο αυτό, ρε. Εδώ που έχεις βάλει το στάρι εδώ μέσα. Πού είναι. Τώρα εκεί μπες στο χάρτη και πάτα να δεις τι καλλιέργεια εκεί έχει. Εκεί είμαι, κάτι κάνω. Εδώ είναι, φαίνεται λίγο κάτω στο έδαφος. Το πιάνω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Για δες λίγο το χάρτη. Τράβο το μια ευθεία τώρα και ας το περάσουμε διπλό λίπασμα. Διπλό δεν παρεθαίνει τίποτα. Κοίτα γαμώτο δεν μπορώ να το φέρω στην ευθεία στην όπιστη. Κάτσε μαζέψω λίγο, είναι πιο εύκολο. Ρε, εδώ έχει μείνει μεγάλη ευθεία. Πρέπει να την περάσουμε σόιμπιν. Πού ρε. Ένα κομμάτι, μπες στο χάρτη να δεις. Μέση στη μέση λες και λίγο στη γωνία. Εδώ, βασικά στη μέση είναι το πολύ. Ναι, αυτό βάλει το σόγια, ναι, μην μπερδευτείς και το βάλεις wheat.
Όχι, μην. Απλά να βρω την ευθεία λίγο. Δεν πειράζει, και δίπλα σόγια έχω. Οκ, για να μην το περνάμε 10 φορές. Δεν πειράζει, εντάξει. Όσο πιο ευθεία, όσο πιο ευθεία γίνεται το πίδα. Πρόβλημά σου. Πρόβλημά σου, λέω. Τι πρόβλημά σου. Έλα, εντάξει είναι, το έχουμε μισό-μισό ακριβώς. Λίγο και κάτω η γωνία και τέλος. Ναι, αυτό. Εδώ την ευθεία, λέω, που έχεις ξεχάσει εσύ, που δεν το πιέσαι, το πήγα ακριβώς. Ακριβώς την ευθεία πάω. Τώρα, άμα είναι από σένα το λάθος τώρα. Από την άλλη μεριά. Ναι, ναι, όλο εγώ φταίω. Εδώ την ευθεία, άμα θες κατέβα να δεις πώς το πάω. Δεν με νοιάζει. Άντε. Εγώ τώρα και αυτό το κομματάκι και πάω κάτω στη γωνία μία και τέλος. Έλα, το έχω μαζέψει καλά, εντάξει, είναι μια χαρά. Και η γωνία έσβησε. Mm-hmm. Πάμε να το βάλουμε μέσα στο σπίτι, ε. Να μην στην πλαράζει. Κοίτα ρε ο άλλος ο βλάκας εδώ, ρε γαμώτο. Ρε ηλίθιε, βλέπεις εδώ. Τώρα με κόλλησες εδώ, τι θα γίνει. Κόλλησες. Με έχει κολλήσει το αυτοκίνητο εδώ. Πω. Κάτσε, ξεκόλλησα, βγήκε. Αν τους χτυπήσουμε θα έχουμε και προβλήματα μετά. Με είναι ανοιχτές οι πύλες μου φαίνεται. Έχω ασφάλεια, ναι. Έχω ανοιχτές οι πύλες εκεί μπροστά, ευθεία μου φαίνεται. Όπου κόλλησε κι εγώ. Βρήκα εδώ στο κράσμα εδώ. Άντε ρε. Άντε ρε. Ωπα, έρχεται μια μπετονιέρα από πίσω. Καλά δεν σταματάει η μπετονιέρα, πάνε καλά. Δεν σταματάνε, όχι κανένας. Είναι βιαστική, θα σε κολλήσω από πίσω τώρα. Άμα με κολλήσω από πίσω θα κατέβω κάτω. Με φασαρία. Σε κόλλησε, εσύ έχει κολλήσει από πίσω. Ωρε, μπελάστε. Εγώ την παίρνω ανοιχτά εδώ στη... Δεν βλέπεις τίποτα και τα δέντρα. Εγώ βάζω first person, μέσα. Όντως. Είναι πιο ωραίο. Το κομματάρι σου εύκολα ρε, υπολογίζεις τη στροφή. Πού θα το βάλουμε? Εγώ θα το βάλω εδώ. Το κοτσαρίς. Ε? Το μπορέσεις. Στο κλειστό θα το βάλεις μέσα. Ναι. Πού πας εκεί? Μου ανοίξα την πόρτα. Ας το τέτοιο μέσα ρε. Α, όχι, λάθος πόρτα άνοιξα. Πού πας ρε, από εδώ είναι. Αυτό είναι, άνοιξε την πόρτα. Έλα, λίγο. Εγώ. Ο βλάκα λέω κι εγώ που πάει. Άνοιξε την απέναντι. Δεν το βάζεις. Δεν το βάζω. Τι εργαλείο έχεις πάρει εσύ ρε? Και με κοροϊδεύες. Ναι. Εργαλείο, medium είναι αυτό, ε. Ναι. Κάτσε, άνοιξέ μου και εσύ την άλλη την πόρτα από εκεί να το βάλω κι εγώ. Ωραία. Τη δεύτερη, ε. Σε κότσα. Όπα, ρε, και αυτό μέσα στο ρε. Μαζί, μέσα στο. Το τραχτέρ. Το τραχτέρ θα το βάλω δίπλα έξω να το έχουμε. Άντε, βάλτε. Κάτσε, κατεβαίνω να σου ανοίξω. Στη μεσαία βάλτο. Πού? Στη μεσαία. Πού το βάζω? Ωραία. Βασικά έχουμε και μια καρότσα τελείως το άκυρο. Εγώ την άφησα και γιατί βιαζόμουν πριν. Πού είχες να πας? Να έρθω στο μαγαζί. Αλλού αυτά. Πού νόμιζες να πάω, στο μπαράκι? Αυτές οι καρότσες είναι πιο δύσκολες να κουμαντάρεις. Ναι. Γιατί δίνει μπροστινή η ρόδα. Γυρνάει, γυρνάει. Όπου εκεί είναι... Δεν κουμαντάρεται με τίποτα. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις όπισθεν αυτή. Όχι, όχι, όχι. Γιατί γυρνάει και το σίδερο μπροστά. Και το σίδερο και η ρόδα. Mm. Πού να τη βάλεις αυτή. Τη βάλω εδώ μέσα έτσι. Τι έχω και μεγάλο το στέγα, θα την πρόπαρ στη τροφή μέσα. Το κοτσάρισκι. Ωραία. Τώρα θα κάσουμε λίγες μα λογικά. Δεν θα έχεις κάσει καθόλου. Όχι. Ακόμα ρε. Πάρ' το όπως είσαι. Κοίτα, μένει ο άλλος από πάνω. Με ενοχλείς τώρα. Έλα, φέρ' το. Δεν βλέπω τον καθρέφτη. Έλα. Κοίτα πίσω μην βρω. Έχω. Έλα, φέρ' το. Φέρ' το όπως είσαι. Κι άλλο. Όπα, δέσαι. Όπα! Έχει. Δέσαι όπως είσαι. Κάτσε να ωραίος. Ξεκοπάρει. Ωραίος, φύγε. Έφυγα. Φαίνεται ποιος θα δουλέψει πιο πολύ. Κοίτα λίγο τα μηχανήματα. Από πού φαίνεται?
Από τη σκόνη, κοίτα λίγο. Το δικό μου γιατί τόσο πολύ. Γιατί δούλεψε πιο πολύ, μου φαίνεται. Εν δεν είναι τεμπέλη. Άμα δεν έκανε τη βλακία, θα δούλευα κι εγώ. Το δικό μου θα το φέρνουμε στην βρο. Μα και το φέρνει πεντακάθαρο για κάποιο λόγο. Ναι, ρε. Το άλλο πίσω βγάζει σκόνη. Τόσο πολύ. Πεντακάθαρο τελείω, ρε. Λες και δεν έχει πατήσει χώμα. Πριν ήταν μέσα στη σκόνη που ήμουν στο χωράφι. Το δικό μου έχει λάσπη, φαίνεται. Εντάξει. Εδώ αγοράζουμε τη ζώα, ρε. Εδώ αγελάδες. Έλα δεις. Εδώ πούμε εγώ. Έλα, σύφη. Εδώ μέσα αγοράζουμε αγελάδες κατευθείαν εδώ, στο κίτρινο. Ορίστε. Ωραία. Παίρνουμε αντιπροσωπεία κατευθείαν και μας τα στέλνουν. Έχει ωραίες αγελάδες. 2,5 χιλιάρικα έχουνε. Η μία. Η μία, ναι. Καλή επένδυση είναι. Γιατί θα βγάζουμε γάλα και τα πρόβατα είναι καλή επένδυση. Θα έχει και γάλα και μαλλί. Διπλό προϊόν. Σιγά-σιγά. Για την ώρα τίποτα αυτά. Μόνο αυτές τις αγελάδες πιστεύω θα έχουμε για τέτοιο. Τις βάζουμε εδώ και βγαίνουν έξω. Ναι. Και εδώ τις βάζουμε εδώ μέσα μία-μία και βγάζουμε γάλα. Έλα δεις. Αυτό κάνει αυτό το μηχάνημα εδώ, το μεγάλο. Ναι. Εδώ έλα δεις. Για γάλα. Πήρες μία. Όχι. Σίγουρα. Έφερε. Γιατί αφαιρεθήκανε 2,500. Να τη ρε μαλάκα, την έφερες. Σύφη, τι έκανες εδώ. Την έφερες εδώ, ρε. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Ρε, μπορείς να μας φάει αυτή, ρε. Ήρεμα. Πού πας, μέσα. Δεν έχει φαγητό τώρα, θα περιμένεις. Τι έκανες, ρε Σύφη. Κατά λάθος την πήρα. Τι έκανες εδώ, ρε Σύφη. Πού πάει αυτή. Εδώ είναι για το φαγητό, λογικά. Το ρίχνουμε εδώ και έρχονται και τρώνε εδώ. Η ταΐστρα. Εκεί, ναι, ναι, η ταΐστρα είναι. Εδώ το φέρνουμε ακριβώς. Εδώ έχει πόρτα. Την ανοίγουμε, βάζουμε το τραχτέρ μέσα ή το κλάρκ κάποιο να φέρουμε το φαγητό. Το κάτσε να την κλείσουμε, πάμε να δούμε πού πήγε τώρα. Έχουμε δουλειές με φούντες. Φούντες, ναι. Άκου τη μέσα τη φτιάχνει. Τώρα τι την πήρες. Έξω εδώ μέσα. Εδώ είναι. Έξω είναι. Νάτι. Φούντι. Εδώ μέσα, δεν τη βλέπεις. Όχι. Εδώ μπροστά σου είναι, τρώει. Όντως. Ναι ρε. Δεν τη βλέπω. Κάτσε εδώ εσύ. Τώρα θα κοιμηθώ σήμερα για τη βλακεία που έκανα. Τι? Θα κοιμηθώ εδώ μέσα για τη βλακεία που έκανα. Εδώ μαζί με τη Σούζη. Εδώ. Άντε πήγαινε εσύ. Άντε, πάω σπίτι εγώ. Άι, τα λέμε. Άντε, καλό βράδυ. Άντε, καλή νύχτα.